Η Έλανα Λάσχα είναι μαζί μα για να σταθούμε λίγο να καταλάβουμε κάποια πράγματα παραπάνω για αυτό το θέμα που φορά πάρα πολύ κόσμο. Ε, πρώτα απ' όλα, να, να κατανοήσουμε πόσο θα βοηθήσει η Έλληνα. Λοιπόν, υπολογίζεται εσύ ότι με τα σημερινά δεδομένα τα νοικοκυριά, αυτά τα 400 με 500 χιλιάδε νοικοκυριά, θα έχουν μια ελάφρυνση τη τάξη των 150 εκατομμυρίων ευρώ για τον επόμενο χρόνο. Δεν το λε λίγο, δεν σώζεται η παρτίδα προφανώ, αλλά δεν το λε λίγο 150 εκατομμύρια ευρώ. Και ακόμα πιο σημαντικό είναι, κατά την άποψή μου, ότι για του επόμενου 12 μήνε θα ξέρουν τι δόση θα πληρώσουν. Ναι, δεν θα περιμένουν. Η ελάφρυνση θα είναι σταθερά υψηλή. Ε, Έλενα, γιατί τώρα κατά ψέματα έχουν αυ αυξηθεί τα επ επιτόκια, 3,5 ποσοστιαίες μονάδες. Αλήθεια δηλαδή, είναι. Σκέφτεσαι τώρα ότι ίσως βοηθούσε μια τέτοια ρυθμισή, ακόμη περισσότερο αν είχε έρθει και νωρίτερα. Προφανώ θα βοηθούσε αν είχε έρθει ακόμα νωρίτερα, αλλά δυστυχώ τι επιπτώσει τη αύξηση των επιτοκίων δεν μπορούμε να τι εξαλείψουμε. Είναι ένα κακό γιατρικό, να το πω έτσι, που χρησιμοποιούν οι κεντρικέ τράπεζε για να δαμάσουν το τέρα του πληθωρισμού, το οποίο παλεύουν την ίδια στιγμή. Επομένω, ναι, θα βοηθούσε περισσότερο αν είχε προηγηθεί, αλλά και ακόμα και τώρα είναι σημαντικό το ότι έρχεται μια τέτοια ρύθμιση. Γιατί έρχεται όμως τη στιγμή που λέμε ότι φρενάρουν πια οι παρεμβάσει των κεντρικών τραπεζών. Έρχονται και άλλες αυξήσεις επιτοκίων. Ναι, έρχονται και άλλες αυξήσεις επιτοκίων. Εκεί που είπαμε ότι μπορεί να αναθεωρήσουν οι κεντρικές τράπεζες, τα μηνύματα είναι σαφή. Έρχεται μία ακόμα αύξηση επιτοκίων στις αρχές Μαΐου από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και περιμένουμε μία ακόμα τουλάχιστον αύξηση. Επομένω. Δεδομένο θεωρείται με τα σημερινά στοιχεία ότι πάμε για τουλάχιστον μισή μονάδα ακόμα σε αύξηση επιτοκίων από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα του επόμενου μήνε. Άρα, θέλω να σε... Ευχαριστήσουμε πολύ.